Κύριο Νικολάου, είναι πολύ προθύστερα που διαμαρτύρεται και λέει έσχος για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο κύριος Νικολάου, όταν ήταν βουλευτής, πρωτού γίνει υπουργός, είναι εκείνος που εκόλαπτε τέτοιες συμπεριφορές κάποιων φιλάθλων. Πώς τις εκόλαπτε. Νομίζω ότι ο κάθε Θυμίστε ένας μας. ξέρουμε τον ρόλο που διαδραμάτιζε όταν ήταν βουλευτής. Πώς. Έχει τεράστιες ευθύνες με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται σήμερα. Επιμένω ότι έπρεπε να ήταν πολύ πιο αποφασιστικός γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ξέρουμε ποιες παρεμβάσεις έγιναν σε προηγούμενους αγώνες και διεθνείς αγώνες της ομάδας του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ με παρεμβάσεις του ίδιου του Υπουργού. Έγιναν σχετικές καταγγελίες. Θεωρώ ότι Το πρέπει να συγκεκριμενοποιείται όμως σε συγκεκριμένη το ομάδα. συγκεκριμενοποιώ σε συγκεκριμένη ομάδα για τις παρεμβάσεις του Υπουργού. Πρέπει να καταλάβει ο κύριος Νικολάου ότι είναι υπουργός, ότι οι δικές του οι ενέργειες σε χρόνον ανύποπτο επιδρούν και επηρεάζουν στο πώς εξελίσσονται κάποια πράγματα. Και πρέπει να καταλάβουμε οι πάντες, και εγώ και εσύ που δεν πηγαίνουμε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, ότι η συμπεριφορά μας επηρεάζει, εσύ που είσαι δημοσιογράφος, ανάλογα με το τι θα παρουσιάσεις και ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιαστούν κάποια ζητήματα επηρεάζει. Εγώ που είμαι πολιτικός και τοποθετούμε, σίγουρα επηρεάζει. Γι' αυτό λέω ότι ο κάθε ένας από εμάς έχουμε την ευθύνη επιτέλους να βάλουμε το δικό μας το λιθαράκι για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχίζεται η κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι είναι ντροπή για ολόκληρη την Κύπρο αυτό το οποίο συνέβη και ψες. Λοιπόν, Υπάρχει κίνδυνο να χαθούν ζωές. Αυτό το πράγμα προσβάλλει το πολιτιστικό μας επίπεδο. απλά είναι πολύ σοβαρή επίκριση, κύριε Κυπριανού, προς τον Υπουργό, ο οποίος προβαίνει σε ενέργειες για Μα πάταξη, να λέτε ότι η στάση είναι του πολύ καλά γνωστή η εκολάπτει προϊστορία τέτοιες του κύριου. συμπεριφορές. Είναι πολύ καλά γνωστή η προϊστορία του κύριου Νικολάου σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη κερκίδα. Επιμένω και επαναλαμβάνω ότι είναι απαράδεκτο να ανεχόμαστε ή να συντηρούμε τέτοια φαινόμενα.